καταιγιστικούς ρυθμούς στέλνει το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών τα κατασχετήρια προς τους οφειλέτες των ταμείων. Δυστυχώς όμως οι λογαριασμοί σε ποσοστό που φτάνει ακόμα και το 70% έχουν μέσα από 0,02 έως 100 ευρώ. Στη σημερινή εποχή και λόγω capital control και λόγω κρίσης οι μισθωτοί συνταξιούχοι κυρίως δεν αφήνουν χρήματα μέσα στους λογαριασμούς τους. Μπορεί να χρωστούν και κυρίως χρωστούν τα παιδιά των συνταξιούχων που είναι οι επαγγελματίες. Και όσοι χρωστούν στην εφορία είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο να έχουν χρήματα μέσα στους λογαριασμούς τους. Επειδή όμως μπορεί να είναι συνδικαιούχοι με τους γονείς τους που είναι συνταξιούχοι, θα πρέπει και να γίνει το ακατάσχετο από τη μεριά των συνταξιούχων, έτσι ώστε σε περίπτωση κατασχετηρίου να μην έχουν πρόβλημα με τα χρήματα που έχουν μέσα, και θα πρέπει και οπουδήποτε υπάρχουν χρήματα από τους οφειλέτες να υπάρχει και ένα κατάσχετο. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ελεύθερο Τύπο, σε πολλές περιπτώσεις μεγαλοφιλετών για χρέη πάνω από 500.000 ευρώ, τα κατασχετήρια γυρίζουν πίσω καθώς οι λογαριασμοί είναι άδειοι. Πάνω από 60.000 ηλεκτρονικά καταστήματα στάλθηκαν το πρώτο εξάμεινο του 2016 στις τράπεζες από το ΚΕΑΟ, όμως οι λογαριασμοί των οφειλετών στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχαν μέσα χρήματα. Επίσης, ένα 10-15% από τις ηλεκτρονικές εντολές ίσπραξης ισχύρας τρίτων επέστρεψε με μηδενικά ποσά. Σήμερα δεν υπάρχουν χρήματα, είναι τόσες μεγάλες υποχρεώσεις, είναι τόσο μεγάλη φοροκαταιγίδα που δεν περισσεύουν χρήματα να μπουν μέσα στο βιβλιάριο. Και ό,τι χρήματα μπαίνουν μέσα, λόγω του ακατάσχετου που υπάρχει μέχρι 1.000 ευρώ, αυτά φεύγουν γρήγορα και με ταχύτατες διαδικασίες. Πάντως, η λία των ηλεκτρονικών εντολών κατάσχεσης εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Σε καθημερινή βάση, το ΚΕΑΟ στέλνει περίπου 600 κατασχετήρια στις τράπεζες με εντολές ίσπραξης εις βάρος οφειλετών των ταμείων.